Να συνδεθούμε με τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργό, τον κύριο Αθανάσιο Τσαφτάρη. Κύριε Τσαφτάρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους Σωκρατές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό που βλέπουμε, έτσι, το οποίο το βλέπουμε στην Ελλάδα. Πριν από την Ελλάδα όμως υπήρχε η Γερμανία, υπήρχε η Ολλανδία, υπήρχε η Γαλλία και εσχάτως το Βέλγιο, οι οποίοι μπήκαν στον χώρο των κινητοποιήσεων. Έχουμε συνηθίσει σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να βλέπουμε αντιδράσεις από τους αγρότες κατά καιρούς και δει την περίοδο αυτή, δηλαδή λίγο προτού μπούμε στην άνοιξη. Ωστόσο αυτή τη φορά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία σύγκληση σε επίπεδο ετοιμάτων. Άρα βρισκόμαστε πού? Βρισκόμαστε σε μία δυναμία κατανόησης από πλευράς Βρυξελών, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, των νέων δεδομένων στον αγροτικό τομέα. Έχει μπει στο περιθώριο ο αγροτικός τομέας και δικαίως οι αγρότες βγαίνουν με τα αιτήματά τους στους δρόμους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καταρχήν δεν βγαίνουν όλοι για τον ίδιο λόγο. Ας πάρουμε τους δικούς μας, τους συμπατριώτες μας, τους Έλληνες αγρότες. Βλέπουμε ότι με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου ως υλικό ενέργειας ανέβηκε το κόστος ενέργειας και στα δικά τους τρακτέρ, αυτοκίνητα κλπ. Όμως πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι το πετρέλαιο είναι πρώτη ύλη σχεδόν για το σύνολο των υλικών και των συστατικών που χρησιμοποιεί ο αγρότης. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, από το πετρέλαιο φτιάχνεται το λίπασμα. Από το πετρέλαιο φτιάχνονται τα φυτοφάρμακα. Από το πετρέλαιο φτιάχνονται τα πλαστικά των θερμοκηπίων και φυσικά η θέρμανση των θερμοκηπίων κλπ. Άρα, πέραν της αύξησης του κόστους του τρακτέρ, του φορτηγού, τα είδατε τα τρακτέρ σήμερα που κάνουν μια μεγάλη πορεία. Μόνο τα τρακτέρ της Χαλκιδικής γέμισαν τη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά χρειάζονται πετρέλαιο. Επομένως, η αύξηση του κόστους του πετρελαίου ανέβασε το κόστος ενέργειας, αλλά ανέβασε και όλα τα προϊόντα που φτιάχνονται από το πετρέλαιο. Αυτό δημιούργησε στους αγρότες μεγάλες δυσκολίες. Αυτό αφορά τους Έλληνες αγρότες και δευτερευόντως και σε άλλες χώρες που, ας το πούμε, εξαρτώνται από εισαγόμενο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο πάντως είναι αίτημα και των Γερμανών, να θυμίσουμε στο σημείο. Σαφέστατα. Αυτό. Τώρα έρχομαι στους Ευρώπης της Ανατολικής, γεωργούς της Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή τους Γερμανούς, τους Βέλγους, τους Ρουμάνους κλπ. Αυτοί όλοι διαμαρτύρονται πάρα πολύ, γιατί τελείως ξαφνικά η διπλανή χώρα που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία, είναι ένας γιγάντιος σιτοβολώνας. Γιγάντιος σιτοβολώνας. Μπορεί δηλαδή να παράξει προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες και πολύ φθηνότερες τιμές. Αυτό τώρα δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ της Ουκρανίας και των χωρών που γειτνιάζουν, Ρουμανία, Πολωνία, Γερμανία, Βέλγιο κλπ. Γιατί όλοι πήγαν από εκεί και βρήκαν ότι είναι πολύ ευκολότερο και φθηνότερα να προμηθευτούν από εκεί. Για να το καταλάβει ο κόσμος, η παραγωγή υπήρχε πάντα στην Ουκρανία. Ωστόσο, το νέο δεδομένο είναι ότι μετά τον πόλεμο η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια απόφαση για δασμολόγητα προϊόντα, συγκεκριμένα προϊόντα, από την Ουκρανία. Έτσι ακριβώς. Από την Ουκρανία. Mm-hmm. Αυτό όμως αμέσως ρίξε πάρα πολύ τις τιμές, και αφού δεν είχαν δασμούς, και αυτό είχε επίπτωση στα αντίστοιχα προϊόντα των γειτονικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτή η έντονη διαμαρτυρία. Μάλιστα. Να σας πάω σε κάτι το οποίο βλέπω σήμερα. Εμείς τώρα είχαμε και μια έξτρα ατυχία, για να την αναφέρουμε και αυτή, γιατί είχαμε και το φίλο μας τον Ντάνιελ. Μας ήρθε και αυτή η καταιγίδα, η οποία πάνω στις δυσκολίες κατέστρεψε αρκετές παραγωγές, τόσο στους πρόποδες της Μαγνησίας, στο Βόλο κλπ, αλλά και στη Λάρισα, στην Καρδίτσα κλπ, όπου είχε αντίστοιχα πολύ μεγάλες ζημιές.
Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία και θα σας πάω στη Γαλλία γιατί. Γιατί στη Γαλλία οι αγρότες, τουλάχιστον κατά το ίμιση, μιλούν για νίκη σε ό,τι αφορά την κάθοδό τους στους δρόμους, τις διεκδικήσεις που είχαν. Και από εκεί και πέρα μιλούν για νίκη για μια σειρά από αιτήματα τα οποία φέρεται να ικανοποιούνται. Δεν θα μπω στα αιτήματα, στο τι ικανοποιεί η γαλλική κυβέρνηση και στο τι όχι. Θα μπω όμως σε κάτι το οποίο με εντυπωσιάζει. Υπάρχει μια πίεση προς τους Ευρωπαίους αγρότες για να πάνε πράσινα, να καλλιεργήσουν πράσινα. Και το τι σημαίνει πράσινα, αυτό το οποίο θα καλλιεργήσουν να είναι πιο κοντά στο βιολογικό, να μην έχει μέσα χημικά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, γιατί βλέπω ότι η προσπάθεια της Ευρώπης είναι ταυτόχρονα με την, να διασφαλίσει τη διατροφική επάρκεια του πληθυσμού της, αλλά να διαφυλάξει και το περιβάλλον. Γιατί δεν φτάνει φέτος να κάνουμε το παν να διασφαλίσουμε την παραγωγή, αλλά του χρόνου να έχουμε εξαντλήσει τα χωράφια, να τα έχουμε γεμίσει φυτοφάρμακα. Πολύ σωστά. Και λοιπά, λοιπόν, και λοιπά. Τι λένε τώρα οι Γάλλοι, τι λένε οι Γάλλοι αγρότες, ότι ένα από τα αιτήματά τους ήταν, ξέρεις, πιέζει σε εμάς, τους αγρότες, τους Ευρωπαίους, να μην χρησιμοποιούμε χημικά στις καλλιέργειες που κάνουμε. Έτσι, από την άλλη όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την εισαγωγή φρούτων και λαχανικών προϊόντα που έχουν καλλιεργηθεί με τη χρήση ενός παρασιτοκτόνου, διαβάζω ενδεικτικά, θιακλοπράιντ λέγεται, που είναι απαγορευμένο στην Ευρώπη. Άρα, τι κάνεις, απαγορεύεις στους ντόπιους αγρότες, τους Ευρωπαίους, να χρησιμοποιούν χημικά. Απ' την άλλη όμως κλείνεις τα μάτια σε εισαγωγές που κάνεις, γνωρίζοντας ότι αυτό το οποίο εισάγεις έχει μεγάλες πιθανότητες να έχει καρκινικές επιπτώσεις επάνω στους καταναλωτές. Έτσι είναι αυτό, γιατί όταν φέρνει ιδιαίτερα η Ευρώπη, και τώρα μιλάμε για τη Γαλλία, την Ισπανία, που σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αντίθεση με τους Γερμανούς, Βέλγους κλπ, που το πρόβλημα έρχεται εξ Ανατολών με τον ανταγωνισμό με την Ουκρανία, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι κλπ έχουν τη Βόρεια Αφρική και φυσικά τις αντίστοιχες αποικίες στη Λατινική Αμερική, όπου φέρνουν όλα αυτά τα φρούτα, λαχανικά και άλλα προϊόντα, τα οποία δεν ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το παραγωγικό του σύστημα, δηλαδή πόσο φάρμακο έριξε, πόσο λίπασμα ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, έρχονται προϊόντα τα οποία λέει ο Ισπανός ή ο Γάλλος κλπ, και εμείς βέβαια. Απ' τη μια μεριά μας λέει σε εμάς για το καλό του καταναλωτή, πρέπει να έχουμε αυτό το όριο, παραπάνω από αυτό δεν πρέπει να έχει νητρικό, δεν πρέπει να έχει αυτό το φάρμακο κλπ. Και απ' την άλλη μεριά σου έρχονται φρούτα και λαχανικά τα οποία δεν ελέγχεις καθόλου επειδή είναι φτηνότερα. Το αντίστοιχο ισχύει και στα κρέατα, το αντίστοιχο ισχύει και στα ζώα, αυτό που λένε οι δικοί μας κτηνοτρόφοι για ελληνοποιήσεις, ότι φέρνεις από γειτονικές χώρες χωρίς να είναι ελεγχόμενα αυτά. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Και αυτό. Σε εμάς επιβάλλουν και εκεί κανόνες. Η φιλοζωία και οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το ζωικό κεφάλαιο φροντίζουν έτσι ώστε και τα ζώα να μην υποφέρουν. Αν θα δείτε, πρέπει να είναι ένας υγιεινός στάβλος, η πυκνότητα των ζώων να είναι συγκεκριμένη, αν είναι υπερβολικές θερμοκρασίες, κρύο ή ζέστη, να μπορούν να ελέγχουν τον στάβλο, να είναι καθαρός κλπ. Ωραία, όλο αυτό είναι ένα έξτρα κόστος, γιατί η κοινωνία της Ευρώπης είναι φιλοζωική κοινωνία. Δεν θα ήθελε να δει ζώα που ταλαιπωρούνται. Πέραν αυτού, όταν βλέπει ένα ζέο να ταλαιπωρείται και το βλέπει, ας πούμε, σε μια κακή μορφή, του φέρνει και δυσκολία να το καταναλώσει μετά σαν ζώο. Επομένως, από την άλλη μεριά, αυτά δεν ισχύουν σε άλλες χώρες της Αφρικής ή της Βορειοαφρικής ή και αλλού που είναι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, του λέει, εμείς ακολουθούμε κάποιους κανόνες, ανεβάζει το κόστος παραγωγής μας και από την άλλη μεριά μας φέρνεις προϊόντα τα οποία έρχονται από χώρες που είναι φτηνότερα, αλλά είναι φτηνότερα για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, σε εμάς λες, ένα ζώο πρέπει να έχει 6 τετραγωνικά, παραδείγματος χάρη, για να μπορεί να ζει μια ευζωία, να μην χτυπιέται, να μην. Και στους άλλους μπορεί να είναι ένα πάνω στο άλλο, για να είναι φτηνά, γιατί δεν ελέγχονται. Κύριε Σαφτάρη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα αυτή και για τη βοήθειά σας να κατανοήσουμε το τι ακριβώς. Η κοινωνία μας για όλα αυτά. Και το τι ακριβώς συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τα ελληνικά δεδομένα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.